Η οικονομία και η ένταξη στο μηχανισμό στήριξη είναι οι αστάθμητοι παράγοντε που επηρεάζουν αρνητικά την κοινή γνώμη, όπω καταδεικνύει το δεύτερο μέρο τη μεγάλη δημοσκόπηση που διενύργησε η εταιρεία Prime Consulting για την τηλεόραση ΣΥΓΜΑ. Σύμφωνα με τα ευρήματα τη δημοσκόπηση, το κεφάλαιο Οικονομία και η οι κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο τόπο απασχολεί και συνάμα απογοητεύει την πλειοψηφία των πολιτών που δίνουν αρνητική ψήφο στην πλειοψηφία των ερωτήσεων. Διεστάμενε είναι οι απόψει των πολιτών για το θέμα τη ένταξη τη Κύπρου στο μηχανισμό στήριξη. Στην ερώτηση αν θα έχει θετικό αντίκτυπο στην οικονομία του τόπου η ένταξη στο μηχανισμό στήριξη, 31,1% απάντησε μάλλον ναι, 24,5% σίγουρα όχι, 18% σίγουρα ναι, 16% μάλλον όχι και 10,3% δεν ξέρω, δεν απαντώ. Εξ ολοκλήρου υπεύθυνη την κυβέρνηση θεωρεί συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων για τη σημερινή κατάσταση τη οικονομία και την ένταξη στο μηχανισμό στήριξη. 59,2% τη δειγματοληψία θεωρεί υπεύθυνη την κυβέρνηση, εννοώντα και το Υπουργείο Οικονομικών. 17,4% απάντησε άλλο. 13,4% θεωρούν υπεύθυνε τι τράπεζε και 2,6% την Κεντρική Τράπεζα. Πολύ αρνητική είναι η απάντηση που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό που ανέρχεται στο 38,2% στο ερώτημα «Ποια είναι η γνώμη σας για τον πρόεδρο Χριστόφια». 24,6% έδωσε απάντηση αρνητική, 18,9% θετική και 6,1% πολύ θετική. Πολύ κακή είναι η απάντηση που συγκεντρώνει 45,6% στο ερώτημα πώς κρίνεται την εσωτερική διακυβέρνηση του Προέδρου της Δημοκρατίας. 22,7% απάντησαν καλή, 21,8% κακή και 6,8% πολύ. Κληθέντες να κρίνουν τους χειρισμούς Χριστόφια στην οικονομία, 52,8% επέλεξε την απάντηση των πολύ κακών χειρισμών, 23% απάντησε κακούς χειρισμούς, 16,1% καλούς και μόλις το 4,4% πολύ καλούς. Η δημοσκόπηση είναι η τρίτη τους τελευταίους πέντε μήνες που αφορά τις προεδρικές εκλογές και διενεργήθηκε τηλεφωνικά σε στρωματοποιημένη δειγματοληψία με τη χρήση ερωτηματολογίου σε 973 ενήλικες που έχουν δικαίωμα ψήφου.